Πυκνό μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση του Γιάννη Καραμπάτση, που εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν 2 μήνες από τον πτελαιό Μαγνησίας. Ο 49χρονος ζούσε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, αλλά μετά τις διαδοχικές απώλειες των δικών του ανθρώπων, επέστρεψε στο χωριό του, τη Λεύκη, και εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί. Από το σημείο αυτό ξεκινάει την 3η 23 Απριλίου 2024 το χρονικό της μυστηριώδους εξαφάνισής του. Ώρα 6:50 το πρωί. Ο Γιάννης καλεί ένα ταξί και ζητάει από τον οδηγό να τον μεταφέρει στην κεντρική πλατεία του Πτελεού, που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής δείχνει ότι κάτι τον απασχολεί. Ώρα 7:30 το πρωί. Ένας δημοτικός υπάλληλος συναντάει τον Γιάννη στον Πτελεό σε κοντινή απόσταση από το σπίτι των θείων του, των μοναδικών συγγενών που του έχουν απομείνει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο τούνελ», ο Γιάννης του ζητάει να τον πάει κάπου με το αυτοκίνητο, αλλά μόλις επιβιβάζεται σε αυτό, ο υπάλληλος αντιλαμβάνεται ότι ο 49χρονος είναι σε σύγχυση. Τον αφήνει έξω από το σπίτι της θείας του και την ειδοποιεί να έρθει να τον παραλάβει. Μέχρι να έρθει όμως, ο Γιάννης έχει φύγει. Όταν τον καλεί η θεία στο τηλέφωνο, τη διαβεβαιώνει πως είναι καλά και ότι θα κάνει κάποια ψώνια στο μίνι μάρκετ. Ώρα 9:10. Ο θείος του τον καλεί στο τηλέφωνο. Ο Γιάννης του λέει πως βρίσκεται στο ελαιοτριβείο του Πτελεού και δεν ξέρει με ποιον τρόπο θα καταφέρει να φύγει από εκεί. Αυτή είναι η τελευταία επικοινωνία που έχει με τους συγγενείς του, καθώς από τη στιγμή εκείνη και μετά το κινητό του κλείνει και τα ίχνη του χάνονται. Την επόμενη μέρα οι θείοι του κάνουν δήλωση εξαφάνισης. Ο δημοτικός υπάλληλος και ο κοινοτάρχης πηγαίνουν στο ελαιοτριβείο του Πτελεού. Βρίσκουν παρατημένες τις σακούλες με ψώνια που έχει κάνει ο Γιάννης και τον μπουφάν του. Στην τσέπη υπάρχει το πορτοφόλι του χωρίς μετρητά, αλλά με την τραπεζική κάρτα και την ταυτότητά του μέσα. Το μυστήριο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν ένας φίλος του Γιάννη πηγαίνει στο σπίτι του στη Λεύκη. Το σκηνικό που αντικρίζει υποδηλώνει ότι ο αγνοούμενος έφυγε βιαστικά εκείνο το ξημέρωμα, καθώς το φως είναι αναμένο και το ραδιόφωνο ανοιχτό. Οι φόβοι των θείων και των φίλων του Γιάννη εντείνονται από το γεγονός ότι ο 49χρονος, λίγο προτού χαθούν τα ίχνη του, είχε πουλήσει ένα κίνητο που είχε κληρονομήσει και είχε εισπράξει τον ποσό των 20.000 ευρώ, χρήματα που μέχρι και σήμερα δεν έχουν βρεθεί. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση, Σπύρο. Έχεις δίπλα σου και τον δικηγόρο, τον κύριο Ντούγκα, αλλά και τον θείο του 49χρονου. Σας δίνω το λόγο ώστε να μπούμε σιγά σιγά κι εμείς με ερωτήματα. Να σας δώσουμε μόνο κάποιες τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα, να το πούμε έτσι. Καθώς πραγματοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή βεβαίως μία έρευνα στην ευρύτερη περιοχή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 3 με 4 μέρες περίπου, για τους λόγους του ρεπορτάζ βεβαίως, καλύπτοντας ειδησιογραφικά όλα όσα συμβαίνουν για λογαριασμό του The Newspaper, βρέθηκα στην περιοχή. Από το ρεπορτάζ προέκυψε μια πάρα πολύ σημαντική μαρτυρία που θα μου επιτρέψετε να πω να χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι κυριολεκτικά σπάει κόκαλα. Δηλαδή, αυτή η μαρτυρία σίγουρα αναμένεται να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση. Αποκαλύπτει πάρα πολλά για τις συνθήκες. Μένει βέβαια να διερευνηθούν όλα αυτά από τις αρχές. Να πούμε επίσης ότι εδώ που βρισκόμαστε αυτή την ώρα, είμαστε στο σημείο 0. Είναι δηλαδή το σημείο από όπου χάθηκαν τα ίχνη του Γιάννη. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδανε εδώ ακριβώς στην περιοχή. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τώρα την μαρτυρία, και να πούμε ότι προσπαθήσαμε να αντλήσουμε και άλλες μαρτυρίες από το χωριό. Φαίνεται, και θα μας τα πει βεβαίως καλύτερα και ο κύριος Ντούγκας, ο δικηγόρος της οικογένειας, φαίνεται ότι υπάρχει ένας διάχυτος φόβος εδώ στον Πτελεό. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχουν άτομα τα οποία γνωρίζουν, ξέρουν κάποιες λεπτομέρειες. Δεν φτάνουν όμως στο κατόφλι των διοκτικών αρχών. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για το γιατί δεν φτάνουν, προφανώς λόγω του φόβου. Είναι κάτι το οποίο εισπράττει και ο ίδιος ο κύριος Ντούγκας και νομίζω ότι ναι. Θέλω να καταλάβω το εξής και ίσως να μας βοηθήσει και ο θείος και ο κύριος Ντούγκας. Αυτός ο άνθρωπος χάνεται, για να τα υπενθυμίσουμε αρχικά και μετά να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι παίρνοντάς τα ένα-ένα κάτι καταλαβαίνει ο καθένας μας. Ήτανε μέσα στο σπίτι του. Κάποια στιγμή του φωνάζουν, τα αφήνει όλα ανοιχτά και το ραδιόφωνο στη διαπασόν, πετάγεται και δεν ξαναγυρνάει ποτέ. Και εμφανίζεται μετά λίγο αργότερα ένας φίλος του να δει τι γίνεται στο σπίτι. Καλά το καταλαβαίνω. Καλά το καταλαβαίνεις. Εγώ θα σε πάω και ένα βήμα λίγο πιο κάτω. Διότι φεύγει από το σπίτι, έρχεται στο συγγενικό του σπίτι εδώ στον Πτελεό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι διαπιστώνεται ότι είναι σε μια ταραχή. Δεν ξέρουμε το λόγο. Ήταν αυτό το οποίο τάραξε
τον 49χρονο Γιάννη, είχε μια επικοινωνία με το οικογενειακό του περιβάλλον, διαβεβαιώνει, όπως ακούστηκε πολύ σωστά και στο βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε πριν, διαβεβαιώνει λοιπόν την οικογένεια ότι δεν συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο, για να φτάσουμε πλέον στο σημείο όπου εδώ που είμαστε τώρα, σε μια απόσταση 10 μέτρων, βρέθηκαν τα ψώνια του Γιάννη, ο οποίος 10 λεπτά νωρίτερα είχε κάνει στην κεντρική πλατεία του χωριού, και βρέθηκε και το μπουφάν. Και βρέθηκε βεβαίως και το πορτοφόλι χωρίς να έχει χρήματα μέσα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αγνοείται η τύχη του. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο φίλος του πότε μπαίνει στο σπίτι. Πότε γυρνάει και δεν τον βρίσκει. Ο φίλος του μπαίνει, όλα συμβαίνουν βεβαίως προφανώς πολύ γρήγορα. Ο φίλος του μπαίνει εφόσον έχουμε την εξαφάνισή του. Εφόσον έχουμε, δηλαδή έχουν περάσει αυτά τα κρίσιμα λεπτά τα οποία περιγράψαμε, και πηγαίνει στο σπίτι για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πόση βέβαια, έχοντας βρει ήδη. Την άλλη μέρα. Την επόμενη μέρα.